Καλησπέρα φιλαράκια μου, καλή χρονιά να έχουμε. Ξεκινάμε τη χρονιά μας με το τρίτο βίντεο να είναι ένα ιταλικό μηχανάκι. Το συγκεκριμένο είναι το Italjet Dragster 200 κυβικά το λέει. Το μηχανάκι είναι 180. Τώρα τα στρογγυλοποιούν λίγο οι εταιρείες. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να κάνουμε σε αυτό το μηχανάκι? Το μηχανάκι αυτό δεν είναι στρωμένο καν. Έχει 300 χιλιόμετρα και γιατί ψάχτηκε λίγο ο φίλος μας που το έχει, θέλει λέει να το βελτιώσει. Δεκτό. Λοιπόν, και μας έφερε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά για το συγκεκριμένο μηχανάκι. Πάμε σιγά σιγά να τα δούμε για να μπαίνετε κι εσείς στο νόημα. Για να καταλάβετε τι έχουμε να κάνουμε στο μηχανάκι αυτό. Ξεκινάμε με βαριατόρ. Ελαττήριο, μπύλες, πιάτο, μας το δίνει όλο μαζί, σετ. Μετά έχουμε σιαγόνες φυγοκεντρικού, που έχει ένα ιδιαίτερο ρύθμισμα, θα τα πούμε σιγά σιγά. Έχουμε παράλληλο εγκέφαλο, που τον δίνει για αυτό το μηχανέ ξεχωριστά. Έχουμε κύλινδρο πίστονο, στα 67 χιλιοστά. Το συγκεκριμένο τώρα είναι 63, αν δεν κάνω λάθος, και βγαίνει 180 κυβικά. Τώρα με το 67 θα βγει 204. Και μετά έχουμε το τελευταίο και καλύτερο. Έχουμε λαιμό Ακράποβιτς και έχουμε και εξάτμιση Ακράποβιτς. Το τελικό το συγκεκριμένο το βγάζει για το συγκεκριμένο μηχανάκι, Dragster Italjet, το βγάζει για αυτό το μηχανάκι αυτό. Είναι το τελικό σαν εικόνα, σαν του Tracer, είναι το καινούριο μοντέλο δηλαδή της Ακράποβιτς. Λοιπόν, έχουμε τώρα εδώ να φτιάξουμε ένα μηχανάκι από 180 κυβικά, 204. Και έχουμε κύλινδρο πίστονο, έχουμε παράλληλο, έχουμε και τις σιαγόνες που έχει ένα ιδιαίτερο ρυθμίσμα στο ελαττήριο, το σφίγγουμε, δηλαδή έχει σκάλες. Και τι μας δίνει αυτό, δηλαδή αν το βάλεις χαμηλά, πατάς γκάζι και ξεκινάει π.χ. τώρα στις 2.000 στροφές. Αν το σφίξω το ελαττήριο, θα ξεκινήσει το μηχανάκι στις 2.800 ας πούμε. Αυτό μας δίνει, δηλαδή να μαγκώσει η καμπάνα του φυγοκεντρικού σε πιο υψηλές στροφές για να μας κάνει μεγαλύτερο άνοιγμα, μεγαλύτερο μπαμ. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ανάλογα γιατί η χρήση το θέλει ο φίλος μας, είναι πάρα πολλά. Αυτό ας το αφήσουμε γιατί μετά έχουμε και μπύλες να αλλάξουμε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Δηλαδή από βελτίωση σε ένα αυτόματο. Τι άλλο, και ο κινητήρας ο συγκεκριμένος είναι τετραβάλβιδος με δύο κεντροφόρους επικεφαλής. Δεν είναι με έναν κεντροφόρο. Το συγκεκριμένο μοτέρ δεν το έχω ξαναδεί. Πάμε σιγά σιγά να λύσουμε το μοτέρ, να το ξεκολλήσουμε, ας το πούμε έτσι, το μπροστά μέρος με το πίσω μέρος. Been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target, out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we can find a way. We can find.
Έχουμε αρχίσει να λύνουμε και από ό,τι έχετε δει, δείξαμε τη μεριά την από εκεί, πουλήσαμε κάποια πράγματα, αλλά για να βγουν κάποια καλώδια σημαντικά, για να μην τρελαθούμε εδώ τώρα, δεν χωράνε χέρια, βγάλαμε τον κουβά της σέλας, τη σέλα και το πίσω το σελάκι, τα πλαστικά τα δεξιά και αριστερά, και για να μπορούμε να δουλέψουμε πιο σωστά. Πάμε σιγά σιγά τώρα να δούμε, έχουμε βγάλει εδώ, έχουμε βγάλει εξάτμιση, έχουμε βγάλει τα νερά, εντάξει. Εμείς τώρα έχουμε να λύσουμε τον άξονα, να φύγει ο άξονας, να λύσουμε και να φύγουν και κάποια καλώδια που θέλουμε ακόμα, για να πάρουμε το μοτέρ όλο πίσω, για να κρατήσουμε το μηχανάκι, να το στηρίξουμε κάπου, για να αρχίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε στον κινητήρα. Έχουμε βγάλει το αμορτισέρ, έχουμε λύσει τον άξονα για να μπορούμε να βγάλουμε το μοτέρ. Λύσαμε για αυτά εδώ πριν τα είπαμε. Η διαδικασία ήταν λίγο περίεργη, γι' αυτό δεν το τρέξαμε όλο το... να δείτε όλο το λύσιμο. Δεν πειράζει, το θέμα είναι το ζουμί. Το τι έχουμε να κάνουμε στον κινητήρα. Να βάλουμε τα πραγματάκια μας εδώ, να βάλουμε κύλινδρο, να δούμε με κεφαλή τι έχουν κάνει αυτοί οι Ιταλοί μέσα. Και τα παραπάνω πράγματα. Πάμε σιγά σιγά τώρα να βγάλουμε τον άξονα να φύγει το μπροστά μέρος. Όπως βλέπετε, έχουμε τον κινητήρα στον μπάγκο και τώρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε άνετα. Ούτε περνάει, δεν περνάει, τίποτα. Γιατί είχαμε κάνει κάποιες υποθέσεις, μήπως λύσουμε κάποια πράγματα, ναι. Δεν ήθελα να αρχίσω να βγάζω depósito και τέτοια. Αφού κάποια πράγματα χαντάλινα, πάνω σέλες και αυτά και κουβάδες, για να βγάλω κάποια καλώδια, αναγκαστικά έλυσα τόσο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να βγάλουμε ψευτοκάπακο, να δούμε πρώτον πού είναι το χρόνισμα. Είπαμε, είναι ένας κινητήρας με δύο εγκεντροφόρους, επικεφαλής. Και πάμε να δούμε τι έχουν κάνει οι Ιταλοί τώρα σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή την κεφαλή την έχουν χρησιμοποιήσει και σε κάποιο άλλο κινητήρα, δηλαδή έστω τον κινητήρα ολόκληρο. Γιατί αν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις, γιατί στα Beverly τα παλιά είναι σχεδόν ίδιος ο κινητήρας σε όλα. Αλλάζουν πάρα πολύ ψηλά πράγματα. Λοιπόν, θα βάλουμε το λαστιχάκι μας και τάκ, ωραία, να μας κοπεί, τέλεια. Φλατζόκολα, βλέπετε, βάζουμε μόνο στις γωνίες που δεν μπορεί να σφίξει το λάστιχο. Όπως και θα κάνουμε και εμείς, θα καθαρίσουμε τις κόλλες τις συγκεκριμένες, γιατί τώρα για 300 χιλιόμετρα να αλλάξουμε το λάστιχο, αν πεις, το κάνεις. Αλλά αφού δεν έχει κάτι, δεν έχει πάρει θερμοκρασίες, γιατί να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε εγκεντροφόρο εισαγωγής, εγκεντροφόρο εξαγωγής. Αυτοί οι Ιταλοί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αλλού βάζουν 13, αλλού βάζουν 14, αλλού βάζουν 12. Δεν έχουν ένα στάνταρ όπως οι Ιάπωνες που έχουν στάνταρ νούμερα πάνω στα μηχανάκια. 12, 13, 14, 15, δηλαδή θα δεις πολύ σπάνια πάνω σε Japan. 17, 19 θα δεις. Δηλαδή αυτό εδώ τώρα το... Είναι, δηλαδή, 13 εδώ, 14 στον άξονα. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ, έχουμε σημαδέψει εμείς με το μαργαδόρο μας, γιατί οι Ιταλοί δεν έχουν σημάδια. Δεν έχω βρει ακόμα εγώ.
Εμείς σημαδεύουμε για να ξέρουμε πού ήμασταν. Κάτι πρέπει να γίνεται. Δεν γίνεται τώρα αν δεν έχει σημάδια. Κάπως σου λέει χρόνησε. Αλλά εμείς, γιατί την έχω πατήσει με κάποια ιταλικά, δεν το ξεχνά να βάλουν σημάδια. Πρέπει να πάρουν τηλέφωνο τους Ιάπωνες. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά. Λύνουμε. Μία. Λύνουμε δύο. Κάτι θα κάνουνε τώρα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Κάτι γίνεται με τα σημάδια. Λοιπόν, αυτό είναι εισαγωγής. Αυτό που έφυγε μέσα είναι εξαγωγής. Και τώρα, αλλά, από ό,τι βλέπω εδώ, έλα εδώ λίγο Σπύρο να δεις, δεν έχει εδώ κάτι να με κοντράρει. Αυτό λογικά έχει ιδιαίτερο χρόνισμα. Θα το βρούμε όμως, δεν κολλάμε εκεί. Πάμε τώρα σιγά σιγά να βγάλουμε έναν τον κεντροφόρο. Λοιπόν, το χρόνισμά του είναι περίπλοκο. Αλλά εμείς εδώ είμαστε μόνο για τα περίπλοκα πράγματα. Μας ελκύουνε τα δύσκολα πράγματα. Τα δύσκολα. Ότι δεν τα έχουμε δει άλλη φορά. Αλλά αν έχεις κάποιες γνώσεις, μπορείς και καταλαβαίνεις πώς χρονίζεται ένα μηχανάκι. Με το που το λύσεις και το δεις, Δηλαδή στην αρχή έφαγα μία φρίγκη, αλλά είναι μέχρι να το δεις. Το έχει με πυράκια. Εντάξει. Δηλαδή εκεί που θα βάλεις τα πυράκια, χρόνισες. Αυτό θα το δείξουμε στο δέσιμο, βέβαια. Δηλαδή δεν σε νοιάζει το γρανάζι εδώ, γυρίζει. Λογικά το σφίγγεις με συγκεκριμένα κιλά, για να μην γυρίσει. Όλα αυτά θα τα δούμε στο manual. Λοιπόν, από τη μία το μηχανάκι λύνεται, έχει 300 χιλιόμετρα, ούτε καν έχει στρωθεί. Λοιπόν, έχουμε λύσει. Εντάξει, θα τη βγάλουμε μετά από μέσα. Τη ροδέλα, να η μία την έχω εδώ. Την άλλη την έχω εδώ και την άλλη μία μας έμεινε. Γεια σου μετά. Λοιπόν, αυτή είναι η κεφαλή. Καλούτσικες οι βαλβίδες για 200 κυβικά. Θα μπορούσαν να ήταν και λίγο μεγαλύτερες, αλλά είναι μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε φλάτζα. Τους αποστάτες. Γλίστρα. Εδώ μας έχει τεντώσει, αυτός δεν μας νοιάζει. Δεν έχει κάτι άλλο να το κρατάει. Και, λοιπόν, φεύγουμε από χιτόνιο και πάμε σε νικασίλ κύλινδρο. Το νικασίλ είναι επίστρωση στον κύλινδρο, δηλαδή δεν έχει χιτόνιο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ρεκτιφιέ. Αυτό ήτανε 63. Θα το κάνουμε 67. Το μηχανάκι από 180, είπαμε, θα γίνει στα 204 κυβικά.
Λοιπόν, και βαρύς ο κύλινδος, γιατί έχω πιάσει και τον άλλο. Πρέπει να είναι όλος μαντέμι αυτός. Θα μειώσουμε και θερμοκρασίες, γιατί είναι και κεραμικός, δηλαδή δεν είναι αλουμινένιος και έχουμε περάσει χιτόνιο ή έχει περάσει η εταιρεία χιτόνιο. Είναι όλο αλουμινένιο και έχει βαφτεί, δηλαδή έχει περάσει επίστρωση Νικασίλ και θα μειώσουμε τριβές, θα μειώσουμε θερμοκρασίες, θα γίνει ένα σύνολο πιο σωστό. Μέχρι εδώ λύσαμε. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να δένουμε το μηχανάκι. Λοιπόν, έχουμε πει τα συν που έχουμε με τον κλειδροπίστωνα αυτό και πάμε σιγά σιγά, έχουμε καθαρίσει εδώ, έχουμε βγάλει το πιστόνι, τρέχουν τα παραφλού. Λοιπόν, να τα βάλουμε ένα μπανάκι εδώ. Λοιπόν, να βάλουμε φλάντζα. Έχει έναν αποστάτη εδώ, ο άλλος πρέπει να έχει μείνει πάνω στον κύλινδρο. Να τον βάλουμε και αυτόν και σιγά σιγά να βάλουμε το καινούργιο το κλειδροπίστωνο. Λοιπόν, εδώ το έχουμε. Μας δίνει μέσα τις φλάντζες, όπως όλα τα kit. Ελατήρια, φλάντζες, τεντωτήρα, βάσεως, καύσεως και πύρο και ασφάλειες και το κλειδροπίστωνο. Καλά, καμία σχέση στο θέμα βάρους. Καμία εντελώς. Εδώ έχουμε 67 χιλιοστά και Νικασίλ και όλο αλουμινένιο, μαλώσει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Έχουμε αυτά. Θα χρησιμοποιήσουμε και το λάδι που πρώτη φορά το δείχνουμε. Εμείς το χρησιμοποιούμε βέβαια όταν μοντάρουμε ένα κινητήρα. Είναι καλό δηλαδή να μοντάρεις με αυτό το συγκεκριμένο λάδι. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, babe. But I am in the jungle of love. Και όπως έχουμε πει, αν έχει σωστή εικονικότητα, μπαίνει απευθείας. Ούτε σε ζορίζει να μπει τίποτα. Κατευθείαν μπαίνει. Χωρίς ζόρισμα. Λοιπόν, περνάμε και την κατενίτσα μας. Ωραία. Βάζουμε και τη γλίστρα μας. Ωραία. Δύο οδηγούς. Φλάντζα. Καύσεως. Και φλάντζα για τον τεντωτήρα που θα τον βάλουμε μετά. Κοιτάξαμε να κάνουμε κάποια πράγματα πάνω στην κεφαλή, δηλαδή να κάνουμε ροϊκή. Αλλά μετά, γιατί
θα ανοίξουμε και άλλες πληγές. Τι πληγές, μετά θα θέλουμε λαιμό. Θα θέλουμε σώματα μεγαλύτερα. Γι' αυτό δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε. Μας δίνει το kit αυτό η μαλώση. Μας δίνει το παράλληλο. Θα βάλουμε τον παράλληλο και μετά θα βάλουμε και τη μετάδοση, το βαριάντορ και τις ιαγώνες. Αφού αυτά μας δίνει, προς τα εκεί θα κινηθούμε. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε πάνω και την κεφαλή, να σφίξουμε και να δούμε το χρόνισμα. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Θα κάνουμε και ένα τεστ με το ηλεκτρικό, το δυναμόκλειδο βέβαια. Εδώ. Είναι λίγο πιο ακριβίας. Το δούμε τώρα. Αν σφίξαμε σωστά ή δεν σφίξαμε. Είμαστε τζάμι και πάμε να κάνουμε και τις δύο τις μικρές που θέλουν πάρα πολύ λίγο. Δεν μπορείς να σφίξεις πολύ εδώ, γι' αυτό είναι 6 χιλιοστά η βίδα. Δεν μπορούμε να βάλουμε πολλά. Δηλαδή αυτό πιάνει από 10, από 1 κιλό νομίζω έως 5 κιλά. Εμείς εδώ θέλουμε ούτε κιλό. Εδώ. Είμαστε έτοιμοι από σφιξίματα και μετά έχουμε εδώ το ωραίο. Έχουμε δύο κεντροφόρους. Ο ένας είναι ο S που είναι στην εξαγωγή και ο άλλος είναι ο A που είναι στην εισαγωγή. Τοποθετείς πάνω τους δύο κεντροφόρους. Και έχει μία τρύπα, δύο. Σε αυτές τις τρύπες βάζεις πυράκια. Μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δύο χιλιοστά. Να κάτσει ακριβώς θέλουμε. Να μην κουνιέται. Δηλαδή έρχεται μετά το καβαλέτο αυτό, με τις δύο τις τρύπες, μία εδώ, μία εδώ, και κεντράρει τους εγκεντροφόρους. Και μένουν εκεί, τέλος. Φέρνεις άνω νεκρό σημείο το πιστόνι σου και χρόνισες. Δεν χρειάζεσαι να κάνεις κάτι άλλο. Λοιπόν, όλα είναι λαδωμένα. Δεν χρειάζεται να κάτσουμε να βάλουμε κάτι, δηλαδή να λαδώσουμε. Όλα είναι μέσα στο λάδι, τα βγάλαμε, τα δένουμε και είμαστε τζάμι. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει πάνω τα γρανάζια, τα έχουμε ψιλοπατήσει, δεν τα έχουμε σφίξει. Θα βάλουμε δύο πυράκια όπως είπαμε εδώ, θα βάλουμε πάνω τον τεντωτήρα, γιατί όταν θα χρειαστεί και θα φέρουμε τα σημάδια μας εκεί που πρέπει, θα πρέπει να σφίξουμε, για να μην μας πάρει. Από πουθενά δηλαδή να μας γυρίσει κανένας, ούτε κεντροφόρος, ούτε κάτω, ούτε πάνω, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε σφίξει, έχουμε βάλει πάνω, έχουμε τους τζόγους αυτούς, αυτό τον τζόγο πρέπει να μαζέψουμε εμείς. Γιατί εμάς τώρα είναι όλα στον αέρα, τι γίνεται, βάζουμε ένα πύρο εδώ, ένα πύρο εδώ. Τώρα χρησιμοποιούμε αυτά που κάνουμε ροϊκές, αλλά είναι αυτά που
Μπαίνουν ακριβώς μέσα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, παίρνουμε το ελαττήριο του τεντωτήρα, το βάζουμε μέσα, ήδη όπλησε ο τεντωτήρας και όπως βλέπουμε δεν κουνιέται. Εμείς τώρα έχουμε φέρει ένα νεκρό σημείο, έχουμε τελειώσει από αυτό. Εντάξει, έχουμε φέρει εδώ, έχουμε φέρει εδώ, έχουμε μηδενίσει. Το φέραμε με το μικρόμετρο. Το βάλαμε πάνω, εδώ, συγγνώμη. Το βάλαμε εδώ. Εδώ που μπορούμε να έχουμε μέταλλο. Και βάλαμε ένα εργαλείο ειδικό που έχουμε εδώ. Και βρήκαμε ακριβώς το άνω νεκρό. Λοιπόν, φεύγει αυτό. Έχουμε βάλει τους πύρους. Έχουμε φέρει. Έχουμε τελειώσει από εκεί, έχουμε κλειδώσει κάτω τον στρόφαλο και εδώ τώρα πάμε να σφίξουμε τις βίδες του κεντροφόρου για να σταθεροποιήσουμε το γρανάζι με τον κεντροφόρο. Λοιπόν, σφίγγουμε, πατάμε εκεί και μετά πατάμε και τον εισαγωγής. Δεν μας νοιάζουν τα σημάδια που κάναμε πριν με το μαρκαδόρο, γιατί πατάμε τελείως αλλού. Έχουμε δικά μας σημάδια τώρα. Λοιπόν, και σφίγγουμε. Εκεί. Έχουμε τελειώσει. Βγάζουμε εδώ. Θέλει λίγο γύρισμα. Τακ. Εδώ. Και γυρίζουμε το μοτεράκι μας. Και είμαστε πανέτοιμοι. Γυρίζει ελεύθερα, έχουμε βγάλει και το μπουζί για να μπορούμε να κάνουμε τώρα αυτή τη δουλειά και το γυρίζουμε για μία ανάποδα γιατί μπορεί να πάρει λίγο ο τεντωτήρας ακόμα, ένα κλικ ακόμα θα το πάρει. Λοιπόν, σφίξαμε και τις βίδες αυτές, είδαμε στο manual θέλει 27 νιούτον, σφίχτηκε και αυτό. Και τώρα πάμε να βάλουμε το ψευτοκάπακο. Πάντως, η μετατροπή αυτή, από ό,τι είδατε, είναι κάτι, ας πούμε, εύκολο. Λύνουμε, δένουμε. Ο μπελάς όλος είναι στο χρόνισμα. Να μας φύγει λίγο από εκεί. Δηλαδή, αν δεν το έχεις ξανακάνει βέβαια, και δεν ξέρεις πώς να κινηθείς, δεν είναι ένα απλός κινητήρας. Είναι, έχει τις ιδιοτροπίες του ο κάθε ένας. Λοιπόν, έχουμε γελέμε. Είπαμε θα καθαρίσουμε τις κόλλες για να βάλουμε πάλι κόλλα. Εδώ που παίρνει κόλλα. Είπαμε στις γωνίες πρέπει αναγκαστικά να βάλουμε. Γιατί να αλλάξουμε το λάστιχο αφού δεν έχει τίποτα, είναι ολοκένουργιο. Ξανασφίξαμε στα σημάδια. Λοιπόν, έχει μείνει και ένα σωληνάκι εδώ κάτω. Μετά έχει ειδική πένσα που ξανακλίνει. Είναι είναι συγκεκριμένοι κολιέδες αυτοί. Ξανασφίγγουμε κολιέ. Να μας το ρίξει, γιατί να αλλάξουμε τις κολιέδες. Εντάξει. Πάει και αυτό. Μετά έχουμε και εδώ στο φιλτροκούτι να μπει αυτό. Πάμε να δούμε το κομμάτι της μετάδοσης τώρα, αφού τελειώσαμε από εδώ πάνω. Yeah.